Γεια σας, καλημέρα και καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Αργήσαμε λίγο σήμερα, η αλήθεια είναι, γιατί είχα και ένα θεματάκι με το σκυλάκι μου, γιατί είχε ένα με το μάτι του ένα μικρό προβληματάκι, πιστεύω. Αύριο θα πάμε στο κτηνίατρο. Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και σήμερα θα πούμε την αγγελική κάρτα της ημέρας. Με σημεράκι βέβαια, δεν πειράζει, ας ξέρουμε που προς τα που θα πηγαίνουμε, προς τα που είμαστε, να παίρνουμε και λίγο και τα πάνω μας, γιατί έχει αρχίσει και η εστίαση και είναι τόσο ωραία που νομίζω ότι αυτό είναι όνειρο για μένα, λέω, αν μην τελειώσει ποτέ. Λοιπόν, η κάρτα της ημέρας που βγήκε για σήμερα είναι ο μάγος, το νούμερο 1. Θα σας το δείξω και καλύτερα, νομίζω εδώ. Που εδώ μας λέει ότι παρόλο που νιώθουμε μόνοι μας αβοήθητοι, έχουμε διάφορα θέματα που προκύπτουν κάθε τρεις και λίγο και πρέπει να τα λύσουμε, έχεις μέσα σου την ικανότητα να λύσεις αυτά τα θέματα που προκύπτουν. Πίστεψέ το και νομίζω ότι η ζωή είναι λίγο μαγική. Η ζωή φέρνει πράγματα εκεί που δεν τα περιμένουμε. Μπορεί να μας φέρει ένα σύντροφο, μπορεί να μας φέρει μια δουλειά. Εκεί που λέμε ότι πιάσαμε πάτο, ξανανεβαίνουμε. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει εσάς στη ζωή σας. Αν θέλετε μπορείτε να μου γράψετε και διάφορα σχόλια πώς γίνεται. Νομίζω ότι σε όλους γίνεται αυτό. Όλα υπάρχουν αυτά τα πάνω κάτω στη ζωή μας και σε μένα. Γι' αυτό ήμουν και λίγο στεναχωρημένη σήμερα και προσπαθούσα λίγο να το συγκρατήσω αυτό με τη Λούση. Για να πάμε αύριο στον κτηνίατρο, γιατί δεν της περνάει αυτό που έχει στο ματάκι της. Και γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι βγήκε και αυτή η κάρτα και βγήκε και για μένα, έτσι, γιατί κι εγώ εδώ ζω. Οπότε έχουμε τις ικανότητες και να είμαστε έτοιμοι για όλα, γιατί η ζωή είναι μαγική και μας τα φέρνει πολύ καλύτερα εκεί που δεν το περιμένουμε. Εκεί που έχουμε πει τι είναι αυτό τώρα που ζούμε, τι είναι αυτό τώρα που κάνουμε, πού είμαστε. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία κάρτα ο μάγος. Θα σας την ξαναδείξω και στο τέλος, για να την έτσι εντυπώσετε. Θέλω λοιπόν να πω να μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου αν σας αρέσουν αυτά που ανεβάζω κάθε μέρα. Θέλω να τα ανεβάζω κάθε μέρα, με λίγο καθυστέρηση, γιατί κάνω και πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να τα διαχειριστώ όλα. Μέσα από τη σελίδα μου ταυτόχρονα μπορώ να τα... Ταυτόχρονα δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Όλα μπορώ, ας πούμε. Μέσα από τη σελίδα μου στο Books and More που είναι στο Facebook, θα σας το βάλω και το link να μπείτε. Έχω, όπως και εδώ έχω κάνει βίντεο, έχω παρουσιάσει αυτό το βιβλίο που λέγεται «Σιωπηρές συμφωνίες» από τις εκδόσεις Βίσκος, που είναι εφαρμοσμένη και ψυχολογία, που λέει που είναι πάρα πολύ ωραία για τις άτυπες συμφωνίες που έχουμε κάνει με τον εαυτό μας, με τους άλλους, για να ας πούμε μπορέσουμε να διαχειριστούμε, ας πούμε ότι μπορούμε να τα διαχειριστούμε κάποια πράγματα που δεν τα διαχειριζόμαστε τελικά και τα κάνουμε χάλια. Οπότε εδώ πέρα μέσα σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε πολλές λύσεις. Υπάρχει, λέει, λύση. Εγώ θα σας βάλω και το link, αλλά μπορείτε να κάνετε και μια εγγραφή εκτός από το κανάλι μου εδώ στο YouTube και να πατήσετε και το καμπανάκι, και αν θέλετε μπορείτε να συμμετάσχετε και σε κάποιους διαγωνισμούς με ένα ποσό που έχω βάλει το μήνα, έτσι, για τυπικά ρε παιδί μου, να... θα κάνω πολλά πράγματα, αν θέλετε κι εσείς βέβαια. Να μπείτε, θα σας βάλω και το link, να κάνετε και εκεί να γίνετε μέλη, θα έχουμε και εκεί κληρώσεις βιβλίων, κυρίως βιβλίων. Εδώ το κανάλι θα έχουμε και καλλιτικά, θα έχουμε και διάφορα άλλα πολλά ωραία πράγματα από εδώ και πέρα, έτσι να βγούμε λίγο έξω. Να πάρει λίγο ρε παιδί μου η καρδιά μας αέρα, να πάρει η ψυχή μας αέρα. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο θα το κληρώσω. Ένα από εδώ, αν μου γράψετε σχόλια, και ένα από τις εγγραφές που θα κάνετε, γιατί θα πρέπει να κάνετε και μια εγγραφή στο Books and More, που θα σας αφήσω το link από κάτω εδώ για να μπείτε στο Facebook, να το δείτε, να το βρείτε. Θα μου γράψετε, εντάξει, τα σχόλιά σας και ό,τι θέλετε το βιβλίο. Ξέρω εγώ, ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να γράφει. Και τι άλλο θέλετε να βλέπετε από μένα? Πολλά φιλάκια και συγγνώμη που σήμερα ήμουν λίγο καθυστερημένη. Καθυστερημένη, πολύ λίγο.
Πολλά φιλιά, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Να δίνουμε φιλιά και την αγάπη μας στον κόσμο.